Εδώ κοντά μας στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Στασιούλας. Είναι μέλος του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμησης. Γεια σας κύριε Στασιούλα. Καλημέρα, που είστε εδώ κοντά μας. Λοιπόν, την Παρασκευή φιλοξενήσαμε τον κύριο Παναγόπουλο, κύριο Παναγόπουλο εδώ. Σας κατηγόρησε για πολλά πράγματα. Μόλις το είπε, βεβαίως επικοινωνήσαμε μαζί σας. Μπορείτε να το πιστοποιήσετε κι εσείς αυτό, για να έρθετε να απαντήσετε σήμερα. Τι απαντάτε στον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος είπε ότι θα γίνουν οι εκλογές άμεσα? Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι να τοποθετηθούμε εμείς εδώ για την απουσία και του κύριου Παναγόπουλου και της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ από τους αγώνες των εργαζομένων, αλλά ότι δεν είναι σημερινή. Χρόνια έχει πάρει διαζύγιο με τους αγώνες και τους χώρους δουλειάς. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα ασφαλιστικό. Συνταξιοδοτικό, άκουσα, το ρωτάγατε και στον πρόεδρο της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ. Και το ρωτήσαμε μία... ως εξής, κύριε Στασιούλα, και θέλουμε και από εσάς τη δική σας άποψη. Όταν υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, είναι δυνατόν να μην μπορεί να γίνουν οι διαδικασίες στο εσωτερικό της ΓΕΣΕ? Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έχουμε μία απεργία την επόμενη εβδομάδα και οι εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουν σε μία νέα αντιασφαλιστική επίθεση. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα ποιο είναι το παράδοξο. Μια αντιασφαλιστική επίθεση που επανανομοθετεί στην ουσία τον νόμο Κατρούγκαλο, τον κάνει πιο λειτουργικό, τον κάνει μόνιμο μηχανισμό παραγωγής συντάξεων πείνας και αντί ο κύριος Παναγόπουλος και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα, μας κουνάνε το δάκτυλο αυτοί που είναι απόντες, σε εμάς που είμαστε παρόντες και προσπαθούμε να οργανωθεί ο αγώνας, να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι όλο τον επικοινωνιακό σχεδιασμό, αν μου επιτρέπετε, της κυβέρνησης, της σημερινής, που θυμίζω ήταν μια κυβέρνηση που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, προηγούμενος, είναι κακός, θα τον καταργήσω. Τώρα το φέρνει και το παράδοξο είναι ότι θα έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και θα λέει αυτό το δικό του λόγο. Εκλογές, κύριε Στασιούλα, εκλογές θα γίνουν στη ΓΕΣΕ. Ορίστε. Εκλογές θα γίνουν στη ΓΕΣΕ. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που βεβαίως, θέλουμε να γίνει συνέδριο. Εσάς στο παρελθόν εσάς καταγγέλουν ότι... Όχι στο παρελθόν και, στο... Είναι... και την Παρασκευή. Ναι. Ο πρόεδρος είναι γνωστή η τακτική αυτή. Και για τη Ρόδο και για την Καλαμάτα ότι δεν γίνανε. Είναι γνωστή η τακτική αυτή. Αλλά εμείς είμαστε, άλλοι, εμείς είμαστε που είμαστε παρόντες στα συνέδρια, περιμένουμε να γίνει και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά όλο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Μπορούν μέσα στα εργατικά συνέδρια να παίρνουν μέρος με τη φυσική τους παρουσία, όχι θεωρητικός, εργοδοτικός... Ή μέσω αντιπροσώπων, ναι. Ναι, να παίρνουν μέρος εργοδότες. Εργοδότες. Αυτός δηλαδή που έρχεται να υπογράψει με ένα σωματείο εργαζομένων συλλογική σύμβαση εργασίας, να είναι αντιπρόσωπος... Εργοδοσίας, για να καθοσύ... Όχι, να είναι ο ίδιος αντιπρόσωπος εργοδότης μέσα στο συνέδριο της ΓΕΣΕ για να καθορίσει... Έχουμε κάνει, έχουμε ένα τόμο, δεν σας τον έφερα, με συγκεκριμένες καταγγελίες. Από τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΓΕΣΕ, τον Καραγεωργόπουλο, από εργαζόμενους, από εργοδότες που έχουν ψηφίσει ήδη μέσα στα σωματεία, ο άλλος είναι πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κατηβαίνει στις εκλογές του Επιμελητηρίου, με τον τίτλο της παράταξής του «Ενωμένοι επιχειρηματίες». Στα Χανιά γίνεται χαμός με τις ασφαλιστικές μεσητικές εταιρείες. Στα Γιάννηνα το ίδιο. Και όλοι αυτοί θέλουν να καθορίσουν ποιο θα είναι το διεκδικητικό πλαίσιο το δικό μας, εμάς τους εργαζόμενους. Άρα καταλαβαίνουμε από αυτό που λέτε ότι πάλι θα έχουμε έκτροπα. Αυτό το κλίμα πώς θα γίνει? Επαναλαμβάνω, εμείς θέλουμε να γίνει... Έγινε χθες ένα συνέδριο του μεγαλύτερου εργατικού κέντρου της χώρας, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Ναι. Έγινε μια χαρά το συνέδριο. Όποιοι ήταν εργοδότες ως φυσικά πρόσωπα, το συνέδριο αποφάσισε να μην πάρουν μέρος. Μάλιστα. Να μην πάρουν μέρος. Το συνέδριο της ΓΕΣΕ πολύ ωραία μπορεί να γίνει, να τηρηθεί και το καταστατικό. Χωρίς να τηρηθεί έκτροπα. Και, χωρίς έκτροπα πάντα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ωραία. Να τηρηθεί το καταστατικό και ο βασικός νόμος που υπάρχει μέσα σε ένα εργατικό σωματείο. Δεν γίνεται να είμαστε αγκαλιά και να λέμε ότι έχουν, μαζί με τους εργοδότες και να λέμε να έχουμε τους εργοδότες να περιμένουμε, καθορίζουν... εδώ θα είμαστε, αν τα λέμε, θα γίνει μέσα στο μήνα, για το συνέδριο. Μέσα στο μήνα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, αυτή η κλίκα που λειτουργεί και με όρους συνωμοτικότητας, θα έλεγα τώρα, σήμερα έχουμε διοίκηση της ΓΕΣΕ, δεν μας έχουν πει, μας έχουν πει ότι θα γίνει μέσα στο μήνα, αλλά πού θα γίνει, δεν ξέρω πού ψάχνουν, ναι, τώρα, μετά τη Ρόδο. Μετά την. Λέω, αυτά τα πράγματα γίνονται γνωστά. Δεν υπάρχει λόγος συνωμοτικότητας. Μετά την Ρόδο, την Καλαμάτα και τα θέρετρα, δεν ξέρω πού αλλού ψάχνουμε. Για φημίες σε επαναρχόμαστε. Εδώ στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι πρέπει να το παρακολουθήσουν.
οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές πρέπει να το παρακολουθήσουν. Αυτό δεν είναι πρόβλημα.